Επικίνδυνο αποδείχτηκε το παιχνίδι με καραμπίνα για έναν 15χρονο στην περιοχή της Μεσαράς. Παρά το σοκ από τον τραυματισμό του ανήλικου μαθητή, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο από την επικίνδυνη περιπέτεια την οποία έζησε. Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ορεινό χωριό του Δήμου Φεστού. Ο 15χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, αυτοτραυματίστηκε ενώ περιεργαζόταν την καραμπίνα του πατέρα του. Φαίνεται ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε. Ο ανήλικος πάντως στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς τα σκάγια τον βρήκαν μόνο στο χέρι και συγκεκριμένα στην αριστερή παλάμη. Το παιδί τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ένα του δάκτυλο, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε έρευνα από την αστυνομία για τις συνθήκες του τραυματισμού του. Σε βάρος του πατέρα του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του, όσο και την πλημελή φύλαξη του όπλου, ενώ ο 15χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο.